σπάσουνε. Πάμε, πάμε, πάμε. Τρελαθήκατε πρωί-πρωί, τι κάνετε? Όχι από την πόρτα, ρε. Πού? Από το παράθυρο. Επιτέλους, Πιλάρ. Ηρέμησε, Φέλη, δεν ξέρεσα τι έχουμε να κάνουμε, αλλά ήμουν με τα κόλλη. Μετά. Το νούμερο είναι στη μνήμη. Πίεσε το κουμπί και μίλα. Μάλιστα, εντάξει. Έλα, πάρε. Ναι, εντάξει. Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω στην κυρία Μήτρε? Η ίδια, ποιος είναι? Είμαι η γραμματέας του κυρίου Βινάλες. Ήρθα να σας πω ότι ο γιατρός ακύρωσε όλα τα ραντεβού του για τις επόμενες μέρες, γιατί είναι άρρωστος και πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Τι θα κάνω τώρα? Είναι επίγον το θέμα της κόρης σας. Όχι, μάλλον ήταν κάποια δυσπεψία, αλλά ήθελα έτσι και αλλιώς να τη δει ο γιατρός. Ναι, καλώς, κυρία μου, θα πω στον κύριο Βινάλες για την ανησυχία σας, οπότε θα έχετε το πρώτο ραντεβού σε 15 περίπου ημέρες. Καλώς, γεια σας. Εκλείσε. Ναι, το πίστεψε. Είσαι πανέξυπνη, Πιλάρ, μπράβο. Και σε 15 μέρες. Ηρέμησε, θα στείλουμε τον κύριο Βινάλες σε συνέδριο. Στεναχωρήθηκες για τον Μπλάς, ε? Ναι, ναι. Έχω πάθει σοκ, γιατί έβλεπα κάποιον που ζούσε με χρονοδανικό και... Είμαι κάτι σαν τον τελευταίο του έρωτα. Και ήσουν εκεί όταν έγινε αυτό? Ναι. Και γιατί δεν είπες τίποτα? Η Λουχάν δεν ήθελε να το πει σε κανέναν. Ήταν δική της απόφαση. Να καθίσω μαζί σου, Λουχάν? Ναι. Ωραία. Τελικά μιλήσατε χθες με τη Μαρίζα? Όχι. Δεν με έχει πάρει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Τι έχει παθευτεί η κοπέλα? Είσαι καλύτερη της φίλη και σε ξέχασε. Δεν το πιστεύω. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ δουλειά, παιδιά μου, γι' αυτό σας συνιστώ να ηρεμήσετε. Καθίστε να ξεκινήσουμε με ένα ερωτηματολόγιο για τα συστήματα εργασίας στην εποχή των αποικιών. Κυρία, ποιος νοιάζεται για την εποχή των αποικιών? Καλά, δεν μάθετε τι έγινε εδώ πέρα στο σχολείο? Δεν με ενδιαφέρουν τα κουτσομπολιά σου, κύριε Λάσεν. Θα έπρεπε, κυρία. Εσύ θα αποφασίσεις. Ή θα σταματήσεις ή θα έρθεις εδώ να μας πεις τι ξέρεις για το μάθημα. Θα σταματήσω. Ναι. Μαρίζα. Ναι, ναι. Στη Δίνο, ναι, ναι. Είναι η Μαρίζα. Ωραία, νωρίς θυμήθηκε. Πολύ καλή φίλη. Δεν ξέρω τι έχεις μάθημα. Πάρτο, πάρτο το μας. Σας αφήνω ένα μήνυμα για τη διοίκηση του σχολείου σας από το Elite Way στο Buenos Aires. Θέλω να ξέρετε ότι θεωρούμε μεγάλη σας ανευθυνότητα που στείλατε τα κορίτσια από το Σαν Νίκολας εδώ, χωρίς να μας πείτε ότι θα έφταναν εδώ νύχτα. Το μάθαμε από μία μαθήτρια που τις είδε τυχαία. Αυτό είναι απαράδεκτο από μέρους σας και πολύ επικίνδυνο για τα κορίτσια, οφείλω να πω. Χαιρετισμούς από καρδιάς. Μίτσι, Μόνικα ή αλλιώς. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Τι τρέχει, Μίτσι? Απολύτως τίποτα. Μην ανησυχείτε. Όσο αντικαθιστάτε τον Ντουνόφ, θα σας τα έχω όλα λυμμένα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Δεν ξέρετε ότι είμαι η τελειότερη γραμματέας που υπάρχει στον κόσμο. Το ξέρετε? Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Μην ανησυχείτε, κύριε καθηγητά. Στο Elite Way όλα πάνε μια χαρά. Τα χειρίζομαι όλα εγώ, η Μίτσι, η θαυματουργή. Γι' αυτό πάνε όλα μια χαρά. Τι θέλεις εσύ εδώ, γιατί δεν πήγα, μάθημα? Γιατί θέλω να σου ζητήσω μια χαρά. Ωραία, κάτσε, πες μου τι έγινε. Έλα. Θέλω να βοηθήσεις την Ντολόρες να μην βρει τον πελάτη. Ο Ντινόφ λείπει σε ταξίδι και τον Μιράντα τον έχω στο τσεπάκι μου, γι' αυτό ηρέμησε, κοριτσάκι μου. Και πες μου, πες μου τώρα. Τι έκανε το παιδί, πες μου. Έλα, όλα πες τα στη Μίτσι. Ναι, η Ντολόρες πήγε να βρει τη μαμά της. Τι έκανε, λέει, και πότε θα γυρίσει? Προς το παρόν δεν το σκέφτεται να γυρίσει. Η Μέρη είναι πολύ άρρωστη. Οι γονείς σας το ξέρουν αυτό? Όχι, έφυγε χωρίς την άδειά τους. Τι, έφυγε χωρίς άδεια? Ποιος έφυγε χωρίς άδεια? Το χάψανε, πιστέψαν ότι είμαστε η Μέτσι, η Τίτη και η Τζούλη. Ελπίζω να μην έχουμε κάνει καμιά βλακία και μας κάνει. Έλα, ηρέμησε, Τόμας. Δεν θα το μάθει κανείς. Θα είμαστε οι τέλειοι άντρες το πρωί και τα τέλεια κοριτσάκια το βράδυ. Έλα, Τόμας, πες μας τι έγινε χθες το βράδυ με την Αιλίν. Όλα καλά. Είσαι τρελός, Ζευλάκα. Αυτή με βλέπει σαν κορίτσι. Όπα, όπα, θα σε πλακώσω. Αν δεν την ακούμπησες, είσαι ηλίθιος. Θα σε πλακώσω αν δεν σκάσεις. Είσαι σωτήρας μου, Πιλάρ. Πραγματικά μου έσωσε τη ζωή. Τώρα δεν ήταν τίποτα. Μα και βέβαια ήταν. Μια ολόκληρη ζωή δεν φτάνει και να στον τοποδώσω. Έλα τώρα. Πέλη, ήρθα να σε πάρω να πάμε στο γιατρό. Μα ο κύριος Βινάλης είναι άρρωστος, μαμά. Πώς το ξέρεις? Επειδή πήρα στο ιατρείο του για το ραντεβού και μου το είπε η γραμματέας του. Αλήθεια, ο κύριος Βινάλης είναι άρρωστος. Αλλά ο Μάξι, που είναι γλυκύτατος, μου κανόνισε ένα ραντεβού με τον προσωπικό του γιατρό. Εξαιρετικός επιστήμονας. Πάμε, αγάπη μου. Το αυτοκίνητο μου είναι ακριβώς απ' έξω.
Εντάξει. Πάμε. Μιλά στο λαλό. Κοίτα εδώ το δωμάτιο. Όχι, όχι. Πρώτα έρχονται τα κορίτσια από το Σαν Νίκολας χωρίς προειδοποίηση, μετά αυτό το μιξιάρικο την κοπανάει για το χουχούι, και τώρα αυτό το δωμάτιο μοιάζει σαν να έχει περάσει θύελα από πάνω του. Θύελα! Ο Τιτανικός μόνο λείπει από εδώ μέσα. Αχ, τι θα κάνω, πώς θα τα βάζω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Από το Σαν Νίκολας τα κορίτσια φοράνε νούμερο 44. Είναι τραγικό! Μα πώς πετάχτηκες έτσι μπροστά στο αυτοκίνητό μου? Μην τον αγγίζεις! Δεν είναι δυνατόν, είναι τόσο λεκδιάρης. Τι κάνει εδώ αυτό το παιδί? Θα πρέπει να ακολουθεί τη Φέλη σίγουρα. Άσε τις βλακίες και κάνε κάτι τώρα! Πονάω! Πήγαινε με σένα γιατρό! Εντάξει, εντάξει, θα φωνάξω ένα ασθενοφόρο. Όχι, όχι! Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο θα είναι πάρα πολύ αργά. Και τι θέλεις να κάνω? Άκουσέ με! Ο γιατρός σου μπορεί να δει αυτό να δει για μένα. Εγώ δεν έχω τίποτα σοβαρό. Έλα, σήκωσέ τον. Λοιπόν, κανένα νέο? Όχι. Έψαξα παντού, αλλά κανείς δεν έχει δει τα κορίτσια από το Σαν Νίκολας. Μπορεί να είναι εμπορικό κέντρο μαζί με τα άλλα κορίτσια. Ναι, μπορεί. Αλλά δεν μπορούσες να το είχες σκεφτεί νωρίτερα? Κάτσε. Α, έχεις το τηλέφωνο της Φέλης στο κινητό σου? Το έχεις? Όχι, τι το θέλεις? Θέλω να δω τι έγινε με τον γιατρό. Αλλά θα ρωτήσω τη Μίτση. Αχ, δεν αντέχω. Μη στεναχωριέσαι. Έτσι είναι η Μαρίζα. Είναι καλή κοπέλα. Αλλά πολύ εγωίστρια. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Πάμπλο την άλλαξε. Και μαζί μου έτσι ήταν. Δεν την ένοιαζε τίποτα. Και όσο για τις φορές που μιλήσαμε για σένα, συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλή σου φίλη. Τι εννοείς? Ότι όταν συμφωνείς μαζί της όλα είναι καλά, αλλά όταν διαφωνείς γίνεται... Τι να σου πω τώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο, γιατί πάντα της έλεγα ότι δεν μου αρέσει ο Πάμπλο. Καθόλου. Τότε γι' αυτό δεν σου δίνει πια σημασία. Αλλά εντάξει τώρα, σταμάτα, μη στεναχωριέσαι για τη Μαρίζα. Φτάνει. Παρακαλώ. Επιτέλους, κάποιος το σήκωσε. Μαρίζα, τι κάνεις? Πώς πάει η περίοδια? Καλά είμαι, θα στα πω μετά. Προσπαθώ να σας πάρω εδώ και ώρες, αλλά κανείς δεν το σηκώνει. Πώς είναι η Λουχάν? Έτσι και έτσι. Τι συμβαίνει? Την πήρα πριν από λίγο. Μάλλον την κατάλαβε η καθηγήτρια κάτι τέτοιο, γιατί μου το έκλεισε πολύ απότομα. Όχι, 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 δεν έγινε έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μου το έκλεισε τότε? Γιατί η Λουχάν είναι πολύ στεναχωρημένη. Τι έπαθε? Μα να πεθάνει έτσι, σαν κουνούπι. Αχ, Μίτσε. Καλά, συγγνώμη, αυτή η παρομοίωση μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, σας κάλεσα όχι μόνο γιατί έπρεπε να ενημερωθείτε για την τραγωδία, αλλά και γιατί ανησυχώ για το πώς θα επηρεαστούν οι μαθητές από αυτό που συνέβη. Αχ, μην ανησυχείς. Τίποτα δεν επηρεάζει αυτά τα παιδιά. Ούτε και αυτός ο θάνατος ακόμα. Η άρνηση του θανάτου είναι ένα είδος άμυνας. Μη χάνεις τα λόγια σου με υπαρξιακές αναλύσεις, κύριε Μιράντα. Οι μαθητές όλου του κόσμου, αλλά ειδικά σε αυτό το σχολείο και ειδικά του τέταρτου έτους, είναι εκφύσεως εγωιστικά άτομα. Εσείς τι λέτε? Ότι αν πραγματικά δεν νοιάζονται για αυτό που συνέβη στο Χερέντια, τότε φταίμε εμείς οι καθηγητές. Ναι, συμφωνώ, εμείς φταίμε. Και εγώ το ίδιο λέω, παρόλο που δεν είμαι καθηγήτρια. Συμφωνώ. Κυρίες μου, εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα. Εγώ, την ώρα του μαθήματος, κάνω το μάθημά μου. Και αυτό ακριβώς θα κάνω τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ζητάω να τους διαβάσετε ένα κείμενο σχετικά με το θάνατο την ώρα του μαθήματος. Και μετά να τους βάλετε να γράψουν κάτι σχετικό. Και γιατί? Για να τους βοηθήσουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Α, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα ήταν εφικτό αν είχαν συναισθήματα. Αλλά σας βεβαιώ ότι αυτά τα παιδιά είναι εντελώς άκαρδα. Δεσποινής Κάρμεν, όσο λείπει ο κύριος Ντουνόφ, εγώ διευθύνω το σχολείο. Οπότε σας παρακαλώ, πάρτε το σαν διαταγή. Χωρίς αντιρρήσεις, σας παρακαλώ. Κύριε Μιράντα, πρέπει να κρατήσω το πρόγραμμά μου. Και εσείς με καθυστερείτε πολύ, το ξέρετε. Όχι, 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 μην ανησυχείτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Βοηθώντας τους να αποδεχτούν το θάνατο, τους βοηθάμε να μεγαλώσουν, να οριμάσουν. Έτσι. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας, ναι, για ό,τι χρειάζεστε. Ωραία, Μίτση. Ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ, όταν έρθουν οι γονείς της κοπέλας, και φώναξε και την αδερφή της. Θα είμαι στο προφή του διευθυντή. Εντάξει, κύριε. Μάλιστα. Α, ωραία. Ο τύπος έχει πάρα πολλές γνώσεις για πολλά πράγματα και έχει και πολλά μέτωπα.